Βαλτωμένοι στις αρνητικές σκέψεις, στην αμφιβολία και στην αβεβαιότητα είναι οι δαμασιώτες σεισμόπληκτοι, αλλά οι κάτοικοι και των γύρω χωριών που έχουν πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς του Μαρτίου του 2021. Σχεδόν 4 χρόνια μετά και όλα μοιάζουν όπως εκείνη τη μέρα. Πολύ λίγα πράγματα άλλαξαν. Πολύ λίγα σπίτια ξεκίνησαν να χτίζονται. Τις πρώτες ώρες και μέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, οι αρμόδιοι και κυβερνώντες χτυπούσαν τις πλάτες και μας έδιναν κουράγιο και παρηγοριά, προσπαθώντας να μας πείσουν πως ο σεισμός θα γίνει σωσμός, λένε οι δαμασιώτες. Όμως εμείς δεν θέλαμε κάτι τέτοιο. Τους ζητήσαμε απλά να ξαναγίνουν τα σπίτια που είχαμε, όσα χάσαμε, τίποτα παραπάνω. Τελικά, μετά από 4 χρόνια, τι έγινε μέχρι τώρα? Φαίνεται ξεκάθαρα, λένε αγανακτισμένοι οι δαμασιώτες, πως σπίτια θα αργήσουμε να δούμε και κάποιοι μπορεί να μην δουν και καθόλου. Σπίτια που παραμένουν όπως ήταν μετά τις πρώτες ώρες των καταστροφικών σεισμών στις 3 Μαρτίου του 2021. Σπίτια που ακόμα δεν έχουν καταδαφιστεί. 4 χρόνια μετά και όλα έχουν μείνει στάσιμα. Και ένα γιατί πλανάται πάνω από όλους τους κατοίκους του Δαμασίου και των γύρω περιοχών. Σπίτια περιμένουν να δουν οι σεισμόπληκτοι της Θεσσαλίας και σπίτια δεν βλέπουν 4 χρόνια μετά. Και μην απορείτε το γιατί στο κράτος που ζούμε ισχύει το «απ' τον Άννα στον Καϊάφα» ή αν προτιμάτε «εγώ είπα του σκύλου μου και ο σκύλος της ουράς του». Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τα 3 κτίρια που έγιναν μετά τους καταστροφικούς σεισμούς εδώ στο Δαμάσι είναι το δημοτικό σχολείο που βλέπετε. Αυτό το σπίτι απέναντι και η εκκλησία του Αγίου Τρίφωνα. Εδώ βλέπετε άδεια οικόπεδα από δίπλα. Οι άνθρωποι έχουν όλοι άδειες περισσότεροι. Περιμένουν ακόμα τα χρήματα. Σπίτια που ξεκίνησαν να χτίζονται, αλλά οι εργασίες σταμάτησαν επειδή το κράτος δεν βάζει άλλη δόση χρημάτων. Και έτσι σταμάτησαν όλα. Ξανά στους δρόμους. Περιμένεις να δεις σπίτι και σπίτι δεν βλέπεις κι εσύ. Αν θα προλάβω. Αν θα προλάβω λόγω ηλικίας. Ήδη περάσαν 4 χρόνια. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα ζήσουμε. Μεγάλοι είμαστε. Οι κυβερνήτες μας κοροϊδεύουν. Μας ζητούν δεύτερη και τρίτη φορά και τέταρτη φορά χαρτιά τα οποία τους τα έχουμε στείλει. Απλώς για να καθυστερούν. Τι σας είπαν εσάς, τα χάσαν, γιατί σε κάποιους τα χάσαν τα χαρτιά, λέει. Ναι, στις μετακομίσεις. Δεν μου είπαν τίποτα, ότι χρειάζονται αυτό το χαρτί. Και όταν τους είπα, σας το έστειλα, λέει, δεν ξέρω, εγώ το θέλω. Αλλιώς το φάκελο τον βάζω δίπλα. Αυτά. Τι πιστεύετε τελικά ότι θα γίνει? Δεν ξέρω, άγνωστο. Αλλά με 800 ευρώ, πώς να χτίσουμε? Ποιος έχει άλλα τόσα να βάλει για να φτάσει στα 1500 που είναι το κόστος περίπου? Εσείς, επειδή έπεσε μια ιδέα να στείλει το κράτος μια εταιρεία να φτιάξει τα σπίτια, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Να τους υπογράψουμε υπεύθυνες δηλώσεις ότι παραχωρούμε τα δικαιώματά μας να πάρουν αυτή τα λεφτά και να μας φτιάξουν σπίτια. Εγώ συμφωνώ. Χαίρετε. Καλημέρα. Ξανά στους δρόμους. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ξανά πάλι στους δρόμους. Και τι άλλαξε, άλλαξε κάτι? Ξεχασμένοι δεν είμαστε? Ξεχασμένοι. Τίποτα δεν μας κάνουν. Σχεδόν 4 χρόνια σε ένα κοντέινερ. Ακριβώς. Σε 20 τετραγωνικά. Με γιαγιάδες, με παιδιά με ειδικές ανάγκες και δεν κάνουν τίποτα.
τι άλλο να πούμε, βρε Στέλιο. Ήρθαμε απλά ακόμα μία φορά να πούμε τον πόνο μας. Δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Λοιπόν, εδώ η Δωροθέα. Δωροθέα, πώς είναι η κατάσταση στα κοντέινερ? Τέταρτος χρόνος σε τρεις μήνες θα κλείσει. Φτάνει η κοροδία. Δεν μπορούμε άλλο. Θα εξισκουθούμε. Το εξισκουθήκαμε. Μαζί με τη Δημοτική Αρχή. Με την Επιτροπή Σεισμόπληκτων. Με τον Δήμαρχο. Με όλους. Με τους κατοίκους. Να πάμε στη παιδεία. Δεν μπορούμε άλλο. Είμαι με κόκκινο σπίτι. Δεν έχω πάρει τίποτα. Τίποτα. Τι σας λένε? Να φτιάξει την άδεια, μιλάει μηχανικός. Με τι λεφτά? Με ζητάει 7.500. Δεν έχω πάρει 7.500. Δεν έχω πάρει για να πληρώσω την άδεια. Δηλαδή με λίγα λόγια μου λες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνετε χωρίς σπίτι. Θα μείνουμε χωρίς σπίτι. Με το κράτος που έχουμε και με την πολιτεία μπορεί να μην δεν φτιάξουμε και σπίτια. Δεν μπορούμε άλλο πλέον. Θα ξεσκοθούμε. Φτάσαμε μέχρι εδώ, θα πάμε και μέχρι Αθήνα. Δεν μπορούμε άλλο. Μας κοροϊδεύουν, μας λένε ψέματα. Δεν μπορούμε άλλο την κοροϊδία. Πλέον. Σπίτια που έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, αλλά επειδή το κράτος έδωσε πάρα πολύ λίγα λεφτά την πρώτη δόση για την προκαταβολή, μένουν σαν στοιχειωμένα στο χρόνο, με τους ιδιοκτήτες τους να αγωνιούν για το μέλλον. Θα φτιάξουν τελικά το σπίτι μας? Θα ξαναβούμε μέσα να μείνουμε εδώ? Ή θα μείνουμε για πάντα στα κοντέινερ? Αγανακτισμένοι και σε απελπισία οι σεισμόπληκτοι Δαμασιώτες, αλλά και οι κάτοικοι των γύρω χωριών που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς, κάνουν λόγο για κοροϊδία, αλλά και για εμπεγμό από το κράτος. Βλέπουν εδώ και 4 χρόνια τους συγχωριανούς τους να φεύγουν, να εγκαταλείπουν τους τόπους τους για ένα καλύτερο αύριο. Λοιπόν, μέσα κάποτε... Μέσα 2 χρόνια έχω να πω 2 χρόνια εδώ μέσα. Δεν θέλω να φτάσω στο σπίτι μου. Και με έχει κεφαλιά. Εδώ κάποτε ήταν καταστήματα, έτσι. Είναι... Ναι, ήταν κατάστημα και εμείς το είχαμε αποθήκη. Συντηρημένουμε, μαζί έχουμε τους κλούβες από το αμπέλι. Πλημμένες καφές. Αυτό το σπίτι που βλέπετε εδώ και είδατε και τα εξωτερικά πλάνα, και το έχουν βγάλει κίτρινο. Έχω πάρει πλάκα το όλο που είδα. Αυτό και δεν τι γίνεται. Δεν είναι τη συνέχεια. Κοίταξε, φεύγει συνέχεια. Εδώ θα φτάσουν 300 ευρώ το τετραγωνικό? Όχι, δεν φτάνω. Κι εγώ χρήματα εξτρά δεν έχω. Οπότε, δεν ξέρω, θα μείνεις για μια ζωή στο πρατήριο? Όχι, δεν θα μείνω. Ή θα μαλώσουμε το δικό μου το μηχανικό και θα ανεβάσει το κοστολόγιο παραπάνω, δεν ξέρω τι θα κάνει. Και αυτός τι να κάνει, μαγικά θα κάνει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί ξέρω ότι ήταν παραπάνω από 300 ευρώ. Ας έβαζε 500. Δεν ξέρω. Δέστε εδώ άλλο ένα μαγαζί που έκλεισε, το Ουζερί εδώ. Με σκαλοσχέση είμαστε με κίνδυνο από κάτω, μην κάνει κανένα μικροσεισμό πάλι και πέσουν στο κεφάλι μας. Είναι για ρίξιμο. Η βράδυ είναι για ρίξιμο, δεν γίνεται. Γι' αυτό και θα ανοίξει και τόσο πολύ σε αυτό το σημείο. Έγινε προσθήκη ένα καινούριο σπίτι πάνω στο παλιό. Έτσι. Και την πλήρωσε το καινούργιο και το παλιό μαζί. Το παλιό την πλήρωσε, αλλά και οι ζημιές είναι μεγάλες και... Και πάνω στο σπίτι δεν έχω ζημιές. Πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι? Δεν ξέρω. Ελπίστηκα. Δεν ξέρω. Μακάρι να γίνει. Όχι μόνο για μένα, για όλο τον κόσμο. Να πάνε στα σπίτια τους. Να έρθουν στα σπίτια μας. Δεν ξέρω. Ή ας ανεβάσουν λίγο το κοστολόγιο με τα χρήματα παραπάνω για να φτάσουν, ή δεν ξέρω τι θα γίνει. Μας είπαν ο σεισμός θα γίνει σεισμός τις πρώτες ώρες μετά το σεισμό. Μη στεναχωριέστε, λέει. Ο σεισμός θα είναι σεισμός, θα φτιάξετε καινούργια σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Και όμως δεν έγινε ούτε καινούριο, ούτε συντηρήθηκα, ούτε τίποτα. Και δεν θέλουμε να μας τα δώσουν στις δόσεις. Θέλουμε να μας δώσουν το ποσό που δικαιούμαστε και αυτό κάνουμε εμείς κομμάτι για να τα φτάσουμε.
Και βάλουμε και φτηνότερο και πιο φτηνά υλικά για να μπορέσουμε να ξέρουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάποιοι είπαν να στα κάνει το κράτος, μην μας δώσει λεφτά. Ας τα κάνει. Στα φέρουν, τα κόκκινα στα φέρουν έτοιμα προκατασκευασμένα όπως έκανε το δημοτικό σχολείο. Και τα δικά μας τα κίτρινα, ας μπουν και ας τα διορθώσουν. Κανένα πρόβλημα, δεν πάρουμε τίποτα στα και χέρια. Με ευθύνη δική τους με αυτά τα λεφτά, αν είναι ασφάλεια. Ναι. Αν είναι, νομίζουν ότι είναι ασφαλής, θα τα φτιάξουν και να μπω μέσα σαν κυρία, να το βάψω μόνη μου και να μπω στο σπίτι μου. Δεκτό και αυτό. Κανένα πρόβλημα. Δεν πάρω ούτε ευρώ στο χέρι. Ούτε ευρώ. Αν νομίζουν αυτοί ότι μπορούν να τα φτιάξουν, να τα φτιάξουν. Όπως έκαναν το σχολείο, το δημοτικό. Σφίγε... Και τα κόκκινα και τα κίτρινα να τα διορθώσουν. Σφίγγει την καρδιά μου, δεν συνεχίζω άλλο. Δεν το μπορώ. Εδώ βλέπετε και το Δελήχιο, άλλο ένα δημόσιο κτίριο και αυτό με προβλήματα. Περισσότερες από 60 οικογένειες παραμένουν μόνο στο Δαμάσι σε κοντέινερ εδώ και σχεδόν 4 χρόνια, ξεχασμένοι και εγκαταλειμμένοι, με τις παχές υποσχέσεις και τα κούφια λόγια από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς. Είμαστε εδώ στα κοντέινερ με τη Θεία τη Μαρία. Κοντεύουν 4 χρόνια. Ξαναβγήκαμε στους δρόμους οι χωριανοί. Πήγαμε στη Λάρισα για διαμαρτυρία. Ξέρω. Ακούσατε υποσχέσεις, ακούσατε λόγια. Ακούσαμε λόγια όλοι μαζί. Ακούσαμε και ακούμε. Πώς είναι εδώ μέσα? Πώς είναι? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να είσαι μέσα εδώ. Πώς θέλεις να είναι? Πώς αισθάνεσαι δηλαδή? Το νιώθεις για σπίτι σου? Το νιώθω για σπίτι μου, αλλά που δεν είναι σπίτι που είχαμε. Τι να κάνουμε. Είναι πολύ δύσκολη ζωή εδώ μέσα. Δεν μπορώ να σου πω. Όλα πως όλα. Θα το βάζεις αυτό και αυτή. Είδα το τάδι, είδα το τάδι. Μας έστειλαν τσάδες, 5-6 άτομα, πράγμα πήραν τσάδες. Για το σπίτι. Γιατί δεν μας δίνουν τα λεφτά? Είναι που σας είπε ο Μητσοτάκης ότι θα μπείτε στα σπίτια σας, ότι δεν θα πεθάνετε στα κοντέινερ. Σε 3 μήνες είναι διάθεση. Σε 3 μήνες θα αρχίσουμε εδώ. Το χώνεψε ψυχή, δεν το χώνεψε τώρα. Για να μπορέσουμε σήμερα να καταφύγουμε. Η γιαγιά Βέρα και η γιαγιά Ευγενία με τον Πρωθυπουργό. Θα φτιάξουμε και όλα τα χρόνια. Ζημιές έπαθαν πολλά σπίτια στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Άλλα χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή κατά τα πιστεία. Άλλα κίτρινα, δηλαδή επισκευάσιμα, και άλλα σπίτια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, δηλαδή με λιγότερες ζημιές. Κάποια πράσινα πήραν χρήματα ως αποζημίωση, ενώ κάποια άλλα που έπαθαν ζημιές, φυσικά κατόπιν εντολής άνωθεν, όπως φαίνεται, δεν πήραν ούτε ένα ευρώ για δείγμα. Γιατί? Γιατί προφανώς οι μηχανικοί που ήρθαν και τα είδαν, οι μηχανικοί του κράτους, έτσι αποφάσισαν με εντολές από ψηλά. Πράγματι, η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών ενδυναμώνονται όταν υπάρχει συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων. Και είμαι χαρούμενος διότι καταφέραμε αυτήν την δέσμευση την οποία δώσαμε στους δημότες του Δημοξίου, κυρίως στα παιδιά, στους γονείς, στους διδάσκοντες, να την κάνουμε πράξη. Ξέρουμε ότι το έργο μας ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε πολλές εκκρεμότητες, έχουμε καλύψει τις πρώτες ανάγκες, έχουμε στεγάσει τους ανθρώπους που έχουν στα σπίτια τους. Τώρα το μέλημά μας στρέφεται στην όσο δυνατόν πιο γρήγορη ανακατασκευή των σπιτιών που καταστράφηκαν. Οι διαδικασίες είναι δρομολογημένες, οι πόροι είναι διαθέσιμοι και πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε πια και ένα καινούριο πλαίσιο κρατικής αλλογής για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε όσο πιο γρήγορα και όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται σε μεγάλη συνσχέση αυτοκρατή. Στα εγγένεια του νέου Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου, ο Πρωθυπουργός μας είχε πει το Σεπτέμβριο του 2021 και είχε υποσχεθεί σε όλους τους κατοίκους πως λεφτά υπάρχουν, γι' αυτό και έπρεπε να επισπευστούν οι διαδικασίες και να γίνουν γρήγορα οι αιτήσεις. Τελικά, αυτό αποδείχτηκε άλλο ένα μεγάλο ψέμα. Ένα ακόμα ψέμα ενός ανεύθυνου Πρωθυπουργού που δεν κρατάει το λόγο του. Εύχομαι να μου δοθεί η δυνατότητα να επισκεφτείτε πάλι τον Δήμο σας στο άμεσο μέλλον, να διαπιστώσω ότι είναι πρόοδο στην αποκατάσταση και των υπόλοιπων υποδομών που έχουν πληγεί. Και θέλω να γνωρίζετε ότι η χρέος του κράτους είναι να βρίσκεται πάντα κοντά
σε κάθε πολίτη ο οποίος δοκιμάζεται. Κανείς πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται αποστάτευτος. Το πρώτο μέλημα του κράτους είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας και αυτή είναι την τέλευσή μας κάθε μέρα που περνά. Θέλω να την κάνουμε πράξη. Κατά τα άλλα, είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος εν έτη 2024. Θα σας έλεγα τι είμαστε τελικά, αλλά δεν μου το επιτρέπει η παιδεία μου στην Αλβανία και την Τουρκία, χαρακτηριστικά πάντως, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τους σεισμούς στις χώρες τους, η ανοικοδόμηση προχώρησε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι εδώ σε εμάς, που ανήκουμε είναι στην Δύση. Ναι, τη Δύση. Καλά ακούσατε. Μόνο που εμείς, όπως φαίνεται, ανήκουμε στη Δύση της ζωής στον τόπο μας. Όλα αυτά που είδατε και ακούσατε σε αυτό το βίντεο ξεκάθαρα ανήκουν στη μυθοπλασία και σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνουν σε αυτήν την ευρωπαϊκή χώρα, στην Ελλάδα, εν έτη 2025, παρά ένα μήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το χεράκι του like. Αν πάλι θέλετε να με βοηθήσετε σε αυτό που κάνω, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστέριο Στέλιο στο YouTube. Κάντε ένα σχόλιο και επίσης κοινοποίηση αν θέλετε. Αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ.